Η ΑΕΚ με το Χιμένες είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα. Μια πάρα πολύ πειθαρχημένη ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ κοντά τις γραμμές της. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ την άμυνά της. Και παίζει με παίχτες στις θέσεις τους. Δηλαδή, ο Μάνταλος δεκάρι. Ο Μπακασέτας δεν χωράει, δεν παίζει. Τώρα με τον Πανιόνιο ήταν στο ρίσκο που έπαιξε με 4-4-2 με αυτούς πλαϊνούς. Ο Αραούχο είναι ένα ζυζάνιο μέσα στην περιοχή, πάρα πολύ σημαντικό. Τους ψηλούς δεν τους πολύ γουστάρει, πιστεύω ότι θα παίξει με Αραούχο εκεί. Και παίζει με τον Πατίτο Ροντρίγκες, ο οποίος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, στο 1-1-2-1. Εντάξει, το σκοράρισμα δεν νομίζω ότι είναι τίποτα συγκλονιστικός, αλλά μπορεί να φάει το δεξί τον μπακ και να δημιουργήσει καταστάσεις. Ο Γιώχασο με το Σιμόες είναι σταθερές αξίες. Και απέξει ο Βράνιες, δεξί στόπερ που είναι πάρα πολύ γρήγορος, χαμηλά. Νομίζω ότι έχει μια ολοκληρωμένη ομάδα. Το ίδιο μπορώ να πω και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βελτίωσε πάρα πολύ την επιθετική του γραμμή. Έδεσε τα χαφ του, παρά το γεγονός ότι έλειψε ο Κάνιας, δεν χρησιμοποιήθηκε ο Κάτσε. Δεν δημιούργησε λοιπόν μια αρνητική κατάσταση η έλλειψη του Κάνιας, τη διαχείρισε πάρα πολύ καλά. Εκείνο που φοβάμαι για τον ΠΑΟΚ είναι ο Βαρέλα χαμηλά. Νομίζω όμως ότι θα βάλει τον Κρέσπο στόπερ πάνω στον Αραούχο και μαθαίνω από κάποιους κατασκόπους μου ότι θα βάλει παίκτη και κοντά στο Μάνταλο. Πιθανόν τον Κανίας και αν δεν παίξει ο Κανίας έχω την πληροφορία ότι θα βάλει τον Κάτσε για αυτό το ρόλο. Δεν θα ξεφύγει το μάτσο από την ισοπαλία νομίζω. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε τέρματα. Εκεί που κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ είναι ο αέρας, εκεί που κινδυνεύει η ΑΕΚ είναι ο ανοιχτός χώρος. Ένα σκορ χ με ευχαριστημένο τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να παλεύει για να δημιουργήσει κατάσταση να μπει στην πεντάδα. Αν και νομίζω ότι η Ξάνθη θα χάσει την Κέρκυρα. Έχω αυτό το γαργαλημένο στο μυαλό μου σενάριο, το οποίο μου λέει ότι θα χάσει η ΑΕΚ, η Ξάνθη μέσα στην Κέρκυρα. Και με τον πόντο που θα πάρει η ΑΕΚ θα ισορροπήσει κάποια πράγματα. Χ 1-1 σκορ.